Γεια σας φίλοι μου, είστε στο κανάλι Τζίμις 31 και Παύλος. Έριξε τη βόμβα ο Άρης Οηλέδης. Πριν όμως περάσουμε στο βίντεο φίλοι μου, κάντε ένα like και μια εγγραφή, βοηθάει πάρα πολύ να κάνουμε και επόμενα βίντεο. Με τις πόντες και τα καρφιά να δίνουν και να παίρνουν, όπως είδαμε στο χθεσινό επεισόδιο, παρακολουθήσαμε ακόμη μια φορά τον Σπύρο να κράζει τον Άρη. Δεν παρέλειψε όμως και ο Άρης να ρίξει την βόμβα του πως όλοι το φοβούνται και αγωνιστικά δεν θέλει κανείς να τον βρει απέναντί του. Και γι' αυτό θα προσπαθήσουν να τον βγάλουν στο τάκο. Αυτή τη στιγμή ο Σπύρος είναι αδύναμος αγωνιστικά, γι' αυτό είναι ο εύκολος στόχος. Και γι' αυτό βγαίνει συνέχεια υποψήφιος. Αν φύγει ο Σπύρος, δήλωσε ο Άρης, θα πέσουν πολλές μάσκες. Θα δούμε πολλούς παίκτες να αλλάζουν το σκεπτικό τους και να ψηφίζουν στρατηγικά. Επίσης ο Άρης δήλωσε πως αν χάσω εγώ την ασυλία θα είμαι ο πρώτος υποψήφιος. Θα είναι η απόδειξη πως δεν θέλουν να με βρουν απέναντί τους και θέλουν να προστατέψουν τους φίλους τους. Τέλος ο Άρης συμπλήρωσε πως δεν θα τους το κάνω καθόλου εύκολο και σε κάθε ασυλία θα μπαίνω μέσα και θα την κερδίζω. Και όπως καταλάβατε φίλοι μου, ο Άρης αν χάσει την ασυλία θα είναι ο επόμενος υποψήφιος προς αποχώρηση. Και εδώ άλλο ένα βίντεο φίλοι μου έφτασε στο τέλος του. Ένα like, μια εγγραφή βοηθάει πάρα πολύ το κανάλι μας. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας!